Κι μου και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για το Μάη του 2024. Καλό σου μήνα και από ό,τι φαίνεται αυτός ο μήνας ήταν αρκετά σημαντικός σε κάποια έκφανση της ζωής σου. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τις ενέργειες, ίσως αυτό που σου λέω να μην το πιστεύεις κιόλας τώρα τέλη Απριλίου ή αρχές Μαΐου που βλέπεις το βίντεο αυτό. Βλέπω ότι νιώθεις ότι υπάρχει αντίσταση από τη ζωή προς τη μεριά σου, ότι τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα θέλεις επακριβώς. Παρ' όλα αυτά έχεις πεισμώσει και λίγο και προσπαθείς ενδεχομένως για τα ίδια και ίδια πράγματα. Βλέπω ότι δεν βλέπεις τα πράγματα πάρα πολύ θετικά, χωρίς όμως να τα βλέπεις και αρνητικά. Χρειάζεσαι στη ζωή σου κάτι παραπάνω, μου δείχνει εδώ. Δεν θες να παίρνεις μέρος στα βαρετά, βαρέθηκε στα βαρετά ρε παιδί μου. Με αποτέλεσμα να δημιουργείς και λίγο δράμα, να δημιουργείς και λίγο εσύ την αντίσταση στα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι τουλάχιστον για τις πρώτες 5 μέρες, 4-5 μέρες έτσι μου μπαίνεις με αυτή την ενέργεια. Απ' τη μία έχεις τον ακάθιστο, θες να κάνεις πράγματα, απ' την άλλη δεν έχεις και τι να κάνεις, οπότε καταπιάνεσαι με οτιδήποτε, δηλαδή μέχρι και με τη γειτόνισσα θα κάτσεις να τσακωθείς από τη βαρεμάρα σου. Δεν λέω ότι δεν έχεις υποχρεώσεις, έχεις υποχρεώσεις και τις βλέπω ότι είναι πολλές, αλλά είναι συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Βλέπω ότι θέλεις κάτι διαφορετικό. Βλέπω ότι θέλεις να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και το κάνεις κάπως άτσαλα. Βλέπω ότι περιμένεις να έρθει για σένα η χρυσή στιγμή. Κάτι να γίνει, κάτι να κλικάρει, βρε παιδί μου. Επίσης, για κάποιους από εσάς μπορεί να μου λέει ότι δεν βιώνετε όλο αυτό τις πρώτες μέρες, αλλά βιώνετε ένα ψηλό χάος στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Ίσως να έχει γίνει καμιά ψηλό μανουρίτσα ή εσείς να βαριέστε, οι άλλοι να βαριούνται και έτσι να τη βρίσκετε λίγο με το να ανάβουν τα αίματα. Για κάποιους βέβαια μπορεί να μου δείχνει και μια απογοήτευση που έχει σε συναισθηματικό ερωτικό επίπεδο, όπου είτε λες ουφ μου έχει σπάσει ο τύπος στα νεύρα ή μου λες ότι δεν υπάρχει ελπίδα να βγούμε πια με αυτούς τους άντρες, ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλον και ο ανταγωνισμός που θα έπρεπε να συμβαίνει ή που συμβαίνει στο μυαλό μου μεταξύ τους είναι το ποιος είναι λιγότερο χειρότερος και όχι ποιος είναι καλός. Τέλος πάντων, για τον κάθε ένα από εσάς υπάρχει έτσι αυτό το... Αυτή η έλλειψη ενδιαφέροντος προς κάτι που σε κάνει να ταράζεσαι και να ταράζεις τον κόσμο γύρω σου. Εντάξει, λιγάκι. Γιατί δεν έχεις, μου δείχνει αυτά που θες. Δηλαδή νιώθεις ότι κάτι και λίγο σου ψιλοχρωστάει το σύμπαν. Κοίτα, εγώ βλέπω ότι θα έχεις επιτυχία στις υποθέσεις σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως είπα και πριν, μόνο οι πρώτες μέρες θα σε βρουν να νιώθεις αυτή την ψιλοαναστάτωση ή αυτή την ψιλοαστάθεια, να θέλεις και μια ψιλοαστάθεια να συμβεί και πάει λέγοντας. Βλέπω ότι κάτι κλικάρει αργότερα εδώ μέσα. Τα αγγελάκια έχουν πολύ στραμμένο το βλέμμα πάνω σου, που σημαίνει ότι δεν γίνεται τυχαία. Κάτι ενδιαφέρον και κάτι μεγάλο σκοπεύουν να κάνουν εκεί, κάποιο ρόλο έχουν και για σένα. Βλέπω ότι εδώ που τα λέμε, κάπως ξαφνικά μπαίνει η ζωή σου σε κάποιες ράγες πεπρωμένου, να στο θέσω απλά. Βλέπω ότι για πολλούς αυτό συμβαίνει με την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπω απλά να εμφανίζεται. Δεν έχω ιδέα αν τον ξέρεις, δεν τον ξέρεις, αν είναι στο περιβάλλον σου ή αν είναι καινούργια γνωριμία. Μα το σύμπαν. Δεν ξέρω. Αν και έχεις βγάλει την παρελθοντική ενέργεια, μία παρελθοντική ενέργεια πνευματική ανάμεσά σας, αλλά αυτό δεν μπορώ να κρίνω ότι υπήρξε παρελθοντική ενέργεια και σε αυτή τη ζωή. Βλέπω ξεκάθαρα όμως ότι κάτι σε πνευματικό επίπεδο υπάρχει με το συγκεκριμένο άτομο. Για να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε, όταν βλέπουμε πνευματικού τύπου σχέσεις, ό,τι τύπου σχέσεις και να είναι, καρμικές, αδερφές ψυχές, δίδυμες, φλόγες και όλα αυτά, ό,τι και να είναι, ακόμα και αν κάποιος παίζει το ρόλο του ενεργοποιητή με κάποιον τρόπο ή έρχεται τέλος πάντων να ξεχρεώσει καρμικά ή να δώσει μια ευκαιρία από μια προηγούμενη ζωή, δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο, αστεράκια μου καλά, να μιλάμε και για έναν άνθρωπο με τον οποίο εσύ πρέπει να κάνεις σχέση. Εντάξει, δηλαδή το να κάνουμε ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο είναι ένας από τους τρόπους που συναναστρεφόμαστε με όλα τα καρμικά όντα που υπάρχουν γύρω μας. Με όλα τα όντα που υπάρχει ήδη
ήδη προδημιουργημένη ενέργεια. Με το συγκεκριμένο άτομο, λοιπόν, υπάρχει προδημιουργημένη ενέργεια, ακόμα και αν είναι απλά ένα τυπάκι που τα αγγελάκια βάζουν στη ζωή σου για το φύχη ψή λόγο. Ακόμα και αν δεν υπάρχει μια πνευματική επαφή. Που εγώ βλέπω ότι υπάρχει πνευματική επαφή και μόνο που σας συνδέουν οι άγγελοι. Και μόνο που είπαν οι άγγελοι, έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ, έχουμε μια δουλίτσα να κάνουμε. Εντάξει, για τον καθένα από εσάς αυτή η δουλίτσα είναι μια διαφορετική δουλίτσα. Για κάποιους μπορεί να έχει να κάνει με τα συναισθηματικά σας, για κάποιους μπορεί να έχει να κάνει με τα ερωτικά σας, για κάποιους μπορεί να έχει να κάνει με το δρόμο της ζωής σας γενικότερα, να ξαναμπείτε στον δρόμο της ζωής σας. Για κάποιους έχει να κάνει με μια ενεργοποίηση και μια αφύπνιση, για κάποιους έχει να κάνει με κάποια επανασύνθεση, για κάποιους άλλους έχει να κάνει ακόμα και με τα επαγγελματικά σας, και αυτό το άτομο ίσως να είναι ένα άτομο που έρχεται αγγελικά να σας ξαναφέρει στον δρόμο σας. Τα αγγελάκια, συγχωρήστε τη Λούνα που μόλις επισκέφθηκε την άμμο της. Λούνα, εντάξει, καθάρισες. Έλα, παιδί. Έλα. Έλα. Δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλας ή αν εγώ την έδωσα τη δόλια. Ελπίζω. Τίποτα δεν ελπίζω. Λοιπόν, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα και είμαι ελεύθερη. Συνεχίζει. Έλα, το παιδί μου. Όπως και να έχει, θέλω να ξέρεις ότι σε κάποιο μέρος της ζωής σου έρχεται αγγελική βοήθεια, θεϊκή βοήθεια, έρχεται από μηχανής Θεός ξεκάθαρα, με Chariot, Lovers και Temperance, ξεκάθαρα. Ο απομηχανής Θεός βεβαίως θα είναι στα μάτια ενός θνητού ανθρώπου. Αρσενική ενέργεια μου δείχνει εμένα εδώ, να ξέρετε, είτε είστε αγοράκια είτε είστε κοριτσάκια. Βεβαίως παράλληλα μας δείχνει τη δύναμη, την ικανότητα που θα σας δώσουν οι άγγελοι. Οι άγγελοι όταν έχουν δουλειές να κάνουν μαζί μας, κάνουν αυτό ακριβώς. Δηλαδή γύρω γύρω βρέχει και σε εμάς ξαφνικά κάνει ξαστεριά. Οι άγγελοι θα φροντίσουν έτσι ώστε για να μπορείς να ασχοληθείς με αυτή την ιστορία, να υπάρχει μια αρμονία στις υπόλοιπες, στα υπόλοιπα επίπεδα της ζωής σου. Άρα εγώ εδώ δεν βλέπω να υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, τρομερά τρεξίματα στη δουλειά, όχι τουλάχιστον από την ώρα και τη στιγμή που το χέρι του Θεού θα πέσει πάνω σου. Εντάξει, γιατί αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι τα αγγελάκια θα σου δώσουν διάβια, θα σου δώσουν δύναμη, θα σου δώσουν κατεύθυνση, θα σου δώσουν προορισμό, είτε μέσα από σημάδια και μέσα από τη δική σου τη διέστηση, είτε μέσα από, ξαναλέω, ανθρώπους που ίσως να έρθουν στη ζωή σου ακόμα και σαν οι δήμονες. Δηλαδή μπορεί αυτός εδώ να είναι ένας άνθρωπος που είναι, τι να σου πω, λογιστής, ένας άνθρωπος που είναι επιχειρηματίας και ένας άνθρωπος που σου δίνει μια ευκαιρία τεράστια στην καριέρα σου, αν και δεν μου δείχνει τόσο πολύ το επαγγελματικό, αλλά στην ουσία δεν μου δείχνει τίποτα. Δηλαδή δεν μου λέει είναι ή αυτό είναι εκείνο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι αυτό το άτομο, χωρίς να ξέρω ποιον ρόλο έρχεται να παίξει στη ζωή σου, είναι άτομο σταθμός. Είναι άτομο που πήρανε από εδώ και το πήγαν εκεί και το αφήσανε επίτηδες στη ζωή σου. Είναι άτομο με το οποίο είτε είναι θετικό, θετική συναναστροφή είτε αρνητική, δεν έχει σημασία, αν και για θετική φαίνεται εδώ. Αλλά τα αγγελάκια καμιά φορά παίζουν και με αρνητικές συναναστροφές. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι με θετική. Όπως και να έχει όμως, αυτή η συναναστροφή θα προσαρμόσει και τη δική σου την ενέργεια και τη δική του την ενέργεια σε μια ανώτερη συχνότητα με κάποιον τρόπο. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ σας είναι θεάρεστη. Γι' αυτό και θέλω να τη δεις και εσύ ανώτερα. Μη δεις εκεί ένα κομμενάκι και πεις «Α, ωραία, τώρα θα αρχίσουμε πάλι το παιχνίδι της συνεξάρτησης, το παιχνίδι του ελέγχου, το παιχνίδι όλο αυτό το τραγικό». Δες το ανώτερα, δες το αγγελικά και δες το και εσύ θεία. Αυτό το άτομο είτε έρχεται για να σου μάθει ανώτερο τρόπο σκέψης και δράσης και συναισθημάτων, είτε έρχεται να του μάθεις εσύ, είτε έρχεται για να δώσει το καθένα στον οβολό του σε αυτή την αλληλεπίδραση και να βγείτε από αυτή την ιστορία δύο ανώτεροι άνθρωποι. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο σκοπός των αγγέλων. Ξέρω όμως ότι με αυτό το άτομο θα είστε δύο διαφορετικές φύσεις. Ξέρω ότι με το συγκεκριμένο άτομο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν μεγάλα χάσματα ανάμεσά σας, άκρα. Ένα άτομο που ίσως να μην περίμενες κιόλας. Για πολλούς από εσάς θα είναι ένα άτομο που δεν θα περίμενες να ασχοληθείς. Ο ένας θα χρειαστεί όμως, ακόμα και στη διαφορετικότητα που θα υπάρχει μεταξύ σας, να φερθεί στον άλλον, βλέπω εδώ πέρα, με ευγένεια, με σεβασμό, με θάρρος, με αυθεντικότητα. Γενικότερα, όλο αυτό που έχεις βγάλει εδώ φαίνεται να πρεσβεύει ιδιαιτέρως αυξημένες συχνότητες.
δεν συμβαίνει τυχαία. Αλλά παράλληλα δεν είναι και κάτι το οποίο θα έρθει στη ζωή σου και θα τα διαλύσει όλα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα μπει με έναν τρόπο που σχεδόν δεν θα το καταλάβεις. Θα μπει πολύ αρμονικά, θα έχει μια δική του ροή. Δεν θα συμβεί αυτό απότομα. Και κάτι άλλο μου είπε την ώρα που μιλούσα και το ξέχασα, ναι. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι γενικότερα, αν εξαιρέσεις τις πρώτες μέρες του Μαΐου, από ό,τι βλέπω εδώ, δηλαδή κυριολεκτικά μέχρι 7 Μαΐου maximum, παιδιά, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι γενικότερα έχεις εύνοια από το σύμπαν και θεωρώ ότι γενικότερα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, αν έχεις στόχους και σχέδια, εκείνη την περίοδο θεωρώ ότι είναι πολύ καλή περίοδος να τα συζητήσεις, να τα φροντίσεις, να τα κυνηγήσεις, να τα κινήσεις γενικότερα, να κάνεις διαπραγματεύσεις. Και η φάση με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι είναι μια διαπραγμάτευση όλο αυτό, αλλά δεν θα καταλαβαίνεις μέσα στην ηλική υπόσταση των πραγμάτων. Μάλλον μπορεί να το καταλαβαίνεις, το παίρνω πίσω, αλλά τέλος πάντων, τι πήγαινα να πω, κάτι σημαντικό. Κάτι σημαντικό. Ότι είναι μια διαπραγμάτευση τέλος πάντων που και τους δύο θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην θέωση. Ένα βήμα πιο κοντά. Μεγάλα μαθήματα, μεγάλη δάσκαλη θα είστε ο ένας για τον άλλον, μεγάλη προσαρμοστικότητα, ανεκτικότητα και κατανόηση θα χρειαστεί να επιδείξετε και θα είναι εύκολο για εσάς, για διαφορετικότητες που θα υπάρχουν μεταξύ σας, είτε είναι φιλετικές, θρησκευτικές, ηλικιακές, κοινωνικές, τι άλλο μπορεί να είναι, χίλια δυο. Με κάνει να νιώθω αυτή η ενέργεια μια αρμονία την ώρα που δεν χάνει την πραγματικότητά της. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω κιόλας ότι βλέπω εδώ πέρα δύο αγγέλους στον κήπο της ΕΔΕΜ. Βλέπω ότι υπάρχουν τα πάθη τα ανθρώπινα, όπως είναι πάρα πολύ λογικό. Βλέπω ότι υπάρχουν οι χαρακτήρες, βλέπω ότι υπάρχουν οι συνθήκες, εντάξει. Αλλά παράλληλα υπάρχει και αυτή η ψυχική και πνευματική αφύπνιση που συμβαίνει, συνειδητά ή υποσυνείδητα. Όχι, μπαμ και κάτω, το ξαναλέω. Μη θεωρήσεις ότι θα δεις αυτό το άτομο και με τη μία ξεκινάει όλο αυτό που σου λέω. Αυτό θα γίνεται αργά, όμορφα, σταθερά, ήρεμα, χαλαρά, ώστε να μην τριγκεράρει το ένα στον άλλο, να μην πυροδοτήσει το ένα στον άλλον. Εδώ πέρα υπάρχει ευγένεια. Άρα λοιπόν, εγώ βλέπω μια πάρα πολύ σημαντική καρμική επαφή ενόψη. Έρχεται ένα άτομο που θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, τη ροή της ιστορίας, τη ροή των εγκεφαλικών σου δραστηριοτήτων, τη ροή των δικών σου και δικών του μοτίβων. Θέλω όμως να επισημάνω για μία ακόμα φορά ότι δεν σου εξηγώ ότι έρχεται ο γκόμενός σου άντρας στη ζωή σου και ο άνθρωπος που θα κάνετε παιδιά. Βλέπω όμως, ξαναλέω, ότι τα αγγελάκια έχουν κανονίσει για τους λόγους τους να πεταχτεί ή να μην πεταχτεί αυτό το άτομο στη ζωή σου. Δηλαδή, πεταχτεί είτε για λίγο είτε για πολύ. Αν και για τους περισσότερους, εδώ πέρα βλέπω κάτι που θα έχει νόημα. Κάτι που δεν θα είναι εφημερό. Δεν θα είναι εφημερό με τη λογική ένα μήνα, δύο μήνες, πέντε μήνες, έξι μήνες. Βλέπω μία σχέση, μία επαφή ζωής ενδεχομένως που ξεκινάει ή τέλος πάντων αρκετών χρόνων. Εντάξει, θα βρεις πολλά σημεία του εαυτού σου σε αυτό το άτομο, θα βρει και αυτό πολλά σημεία του εαυτού του σε αυτό το άτομο, σε σένα, συγγνώμη, αλλά παράλληλα να ξέρεις ότι θα βρεις και μεγάλες αντιθέσεις που θα έχεις όμως και όλη την καλή θέληση, από μέσα σου δηλαδή, αυθόρμητα, να τις κατανοήσεις και να τις διαχειριστείς με σεβασμό, ευγένεια και αγάπη. Αυτά. Φεύγω. Πολύ ωραία ενέργεια. Θεός βοηθός, θα δούμε τι θα γίνει. Και εδώ που τα λέμε, επειδή αρκετά σας έχω ξενερώσει, για κάποιους μας λέει για ένα ζευγάρωμα, εντάξει. Και για ζευγάρωμα μας λέει και για επανασύνδεση μας λέει. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να κρατάς μόνο εκεί τα μάτια σου. Να κρατάς τα μάτια σου σε στόχο, στην πνευματική ανύψωση, στην εύνοια που έχεις από το σύμπαν, στο ότι το σύμπαν είναι από πάνω σου, σε φροντίζει, δεν σε έχει ξεχάσει όπως νομίζεις και πού και πού θα σου ρίχνουν και αυτοί, όπως καταλαβαίνεις, τα τυράκια τους, τα αμόνια τους. Ό,τι χρειαστεί να ρίξουν κάθε φορά. Αλλά εδώ πέρα έχουμε τυράκι, πολύ καλό. Εδώ έχουμε όλο το κεφάλι το τυρί, πρόσχεμη σου το κεφάλι. Λοιπόν, έχω να περάσει τέλεια σε κάθε περίπτωση και θα περάσει τέλεια. Οπότε, φιλάκια από μένα, αν σου άρεσε αυτό το ρίξιμο, κάνε like, μην το ξεχάσεις. Επίσης, κάνε subscribe, comment και share. Δε ζώδιο, οροσκόπο και σελήνη για περισσότερη πληροφορία.
Και αν θες να ρισκάρεις βέβαια, γιατί αυτή η ενέργεια είναι πάρα πολύ ωραία. Και να ξέρεις ότι μέσα στο Μάιο θα ξεκινήσει διαγωνισμός καλοκαιριδινός. Επίτηδες το είπα έτσι. Εντάξει, φιλάκια πάρα πολλά. Bye!